τόσες ανόητες μάχες, ηρωισμοί, φιλοδοξίες, υπεροψίες, θυσίες και άλλες μάχες για πράγματα που κιόλας ήταν από άλλους αποφασισμένα, όταν λείπαμε εμείς και οι άνθρωποι αθώοι να χώνουν τις φουρκέτες των μαλλιών μέσα στα μάτια τους, να χτυπούν το κεφάλι στον πανύψηλο τοίχο, γνωρίζοντας βέβαια πως ο τοίχος δεν πέφτει, ούτε ραγίζει καν, να δουν τουλάχιστον μέσα από μια χαραμάδα λίγο γαλάζιο, ασκίαστο από το χρόνο και τη σκιά τους. Η διαδρομή είναι λίμνος μακρόνισος αϊστράτης. Ο Ρίτσος πλήρωσε με αίμα τις ιδέες του και την αγάπη του για τον άνθρωπο. Και πλήρωσε πολύ ακριβά, γιατί εκτός από τις φυλακές και τις εξορίες, κάποιοι, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, κατάφεραν και πέτυχαν για αρκετά χρόνια να τυλίξουν την ποιησή τους στη σιωπή. Αναφέρομαι στο γνωστό τρίγωνο των Βερμούδων των διανοουμένων, Κολονάκι, Λουμίδης, Μπραζίλιαν. Όλοι αυτοί όχι μόνο δεν τον αναγνώριζαν ως έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές, αλλά δεν τον περιελάμβαναν ούτε καν στους εκφραστές της νεωτερικής ποιησής τη στιγμή που διεθνείς προσωπικότητες όπως ο Λουίς Αραγκόν, την εποχή της έκδοσης σονάτας του Ελληνόφωνος το 1957, μιλούσαν για τον μεγαλύτερο εν ζωή ποιητή στην Ευρώπη. Ο χρόνος όμως μίλησε διορθώνοντας τις αθλειότητες του συναφιού. Είκοσι χρόνια από το θάνατό του, έχει γίνει φανερό ότι τα χρυσά του νομίσματα δεν είναι μόνον ο επιτάφιος, η ρωμιοσύνη, το καπνισμένο τσουκάλι, ο πέτρινος χρόνος, όλα δηλαδή αυτά τα ποίηματα που έκαναν το Ρίτσο πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό. Η καρδιά της ποίησής του βρίσκεται στην τέταρτη διάσταση, στην εκπληκτική σονάτα του Ελληνόφωτος, στη Χρυσόθεμη, στον Ορέστη, στην Ελένη, σε αυτούς τους παραλυρηματικούς μονολόγους που κινούνται ανάμεσα στην ποιητική και τη θεατρική πράξη. Αυτά είναι τα έργα που αφορούν τους πολίτες όλου του κόσμου, που καθιστούν το Ρίτσο οικουμενικό ποιητή
και που δημιουργούν μια νέα κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή ποιήση με μια απίστευτα πρωτότυπη φόρμα, φόρμα που δεν σε αφήνει να προσδιορίσεις τόπο και χρόνο, που σε πάει βαθιά ίσια στο μέλλον. Σε αυτό το γεγονός εδράζεται και η άποψη σπουδαίων ευρωπαίων κριτικών που θεωρούν το Ρίτσο μία από τις μεγαλύτερες ποιητικές φωνές σε παγκόσμια κλίμακα στον 20ο αιώνα. Ίσως ήταν ένας άνθρωπος του Σανιδιού. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ένας ποιητής με θεατρικότητα. Ο Ρίτσος ήταν ένας άνθρωπος που χόρευε. Ήταν χορευτής. Ήταν ένας άνθρωπος, θα έλεγα, του σώματος γενικά. Που ζωγράφιζε. Που έπαιζε κάθε μέρα μουσική. Ήταν δικός μας άνθρωπος, ο Ρίτσος. Είναι ένας ποιητής μεγάλης αναπνοής. Μπορεί να είναι κομμουνιστής, μπορεί να είναι επαναστάτης. Είναι ένας που λέει ένα μεγάλο ναι στη ζωή. Είναι ένας μεγάλος στοικός που υποδέχεται τα ελάχιστα πράγματα του κόσμου, που μπορεί να αναδείξει ένα κομμάτι χαρτί που κυλάει στο δρόμο σαν το ύψιστο αγαθό, ή επίσης ένα περιστέρι το οποίο κουτσουλάει στην αυλή, όχι σαν σύμβολο ειρήνης, αλλά σύμβολο ακριβώς του θαύματος της ζωής. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σάμο, σπούδασε ιατρική, τέλειωσε ιατρική και άσκησε το επάγγελμά της στο Καρλόβασε της Σάμο. Με τον πατέρα μου γνωρίστηκαν στη διάρκεια της κατοχής, μετά ακολουθήσανε εξορίες του μπαμπά, κράτησε επαφή μαζί του μέσω της αδερφής του της Λούλας, του έστελνε πράγματα στην εξορία ό,τι μπορούσε να μαζέψει και εκείνη, και πια η σχέση κράτησε περίπου 8-9 χρόνια, δεκαετία παραπάνω. Παντρευτήκαν το 54 και εγώ γεννήθηκα το 55. Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν στον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας για να σεργενάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουλάκι αυγινό φως, δυο αχτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε, μη μου σκοντάψεις κοριτσάκι έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, στ' αγκάθι κενό σίσκιου. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο, κοριτσάκι, και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου, κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
δουλειά. Έχει 10 ώρα, 10.30 ήταν εδώ το πρωί. Καφεδάκι, σταφυλάκι. Με ολίγη τον καφέ. Προτιμούσε τον καρβό. Και έρθαν να ζωγραφίσει για να ξεκουραστεί. Από το γράψιμο. Δεν έλεγε, δεν είναι ζωγράφος, αλλά το έκανε από χόμπι. Αυτά είναι.